Καλωσορίζουμε στο Μιλιτέρ τον κύριο Κυριάκο Κυριακόπουλο, γνωστό για όποιον παρακολουθεί το Μιλιτέρ, αλλά και άλλα μέσα από την πυκνή αρθρογραφία του. Κύριε Κυριακόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή αυτής της συζήτησης που θα έχουμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κυριακόπουλε. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω, γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κυρίου Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να την παρακολουθήσετε. Αν την έχετε παρακολουθήσει, ποιο είναι το σχόλιο σας και ποιο είναι και το σχόλιο για το θέμα που έχει προκληθεί την τελευταία ώρα, ότι στο βίντεο που μας έστειλε ο κ. Ζελένσκι έκανε παρέμβαση και ένας ομογενής μας, ο οποίος δήλωσε ότι συμμετέχει στο τάγμα του Αζόφ. Νομίζω ότι αν χρησιμοποιήσω τη λέξη ότι αυτή η εικόνα που είδαμε ήταν η απόλυτη κατάντια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τα λέει όλα. Αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με την εικόνα, δεν αισθάνομαι καλά να μείνω σε αυτό. Δεν μπορεί να έχει γίνει όλες τις προηγούμενες μέρες τόση συζήτηση για την περίφημη ανάγκη αποδοχής αυτής της φιέστας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να μην έχει φροντίσει να υποθούν έστω για το Θεαθήνη δύο λόγια που να αφορούν την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, να στείλεται αυτό το πανηγύρι, να καπελώνεται η ελληνική δημοκρατία, γιατί αυτό καπελώθηκε τελικά. Δεν καπελώθηκαν 250 βουλευτές, πόσοι τελικά δέχτηκαν να παρακολουθήσουν αυτή τη φιέστα. Να καπελώνεται η ελληνική δημοκρατία από αυτή την εικόνα ενός εκπροσώπου του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ, να καθυλώνονται οι Έλληνες βουλευτές και να χειροκροτάνε αυτή την κατάσταση, να εκφυλίζεται ουσιαστικά η ουσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτή τη στιγμή όλα να βαίνουν καλό, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτή είναι μια παράδεκτη εικόνα. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Όχι πως θα γίνονταν κάτι εάν είχαν φροντίσει να υποθούν δύο λόγια για το Κυπριακό. Δεν θα χάλαγε η σούπα. Δεν θα άλλαζε η κατάσταση. Αλλά θα ήταν μια στοιχειώδης υποχρέωση που όφυλαν να αναδείξουν έστω για το Θεαθήνη. Να αποδείξουν δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει και ένα κοινοβούλιο που αν μη τι άλλο τηρεί τα προσχήματα. Που δεν μπορείς να παραμυθιάζεις 1,5-2 μήνες τώρα περίπου τον ελληνικό λαό με την υποτιθέμενη ευαισθησία σου απέναντι στην ρωσική εισβολή, στη ρωσική κατοχή και όλα τα υπόλοιπα, να σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις αυτό το ζήτημα, να μην το κάνεις, να πείθεις τους πάντες ότι και το σημερινό σκηνικό και όλα όσα προηγήθηκαν τη χθεσινή και την προχθεσινή μέρα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία σειρά από υπαγορεύσεις τις οποίες επέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση η κυρία Νούλαντ, η οποία εδώ συνέστησε αφοπλισμού στα νησιά, εθνικές επαναχωρήσεις και συμβασμού στην Κύπρο, για να πάει μετά στην Τουρκία και να δηλώσει ευθαρσώς ότι με την Τουρκία κάνει μια σοβαρή συζήτηση για τα κρίσιμα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, να αποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο σε αντιμετωπίζει ο υποτιθέμενα ισχυρός και πολύτιμος σύμμαχός σου δεν είσαι τίποτα άλλο για αυτόν παρά ένας φτωχός συγγενής που απλά συμπληρώνεις ένα puzzle και για το κομμάτι εκείνο των φτωχών συγγενών που είναι απαραίτητο να υπάρχουν για να νομοποιούν όλα τα υπόλοιπα και να αποδέξεις σήμερα να κάνεις αυτή τη φιέστα. Και να μην αναλαμβάνει ένα πολιτικό στέλεχος την πρωτοβουλία ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ προκύπτει αυτή η απαράδεκτη εικόνα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να πει εκείνη τη στιγμή stop. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν ευνηδιάστηκε από αυτό. Φαίνεται ότι οι πάντες ήξεραν τι επρόκειτο να συναντήσουν σήμερα. Φαίνεται ότι οι πάντες ήξεραν πως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ακούγονταν λιβανωτοί για το τάγμα του Αζόφ. Λέτε ότι είναι χειρότερα τα πράγματα δηλαδή από ότι πιστεύουμε αυτή την πρώτη ώρα που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι ήταν σε γνώση κάποιον αυτή η παρέμβαση. Μα είναι δυνατόν να ευνηδιάστηκε το Ελληνικό Κοινοβούλιο από αυτή την εικόνα. Είναι δυνατόν να ευνηδιάστηκε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από αυτή την εικόνα. Υπάρχει σοβαρός πολίτης σε αυτόν τον τόπο που μπορεί να πιστέψει ότι αυτό που είδαμε ήταν προϊόν ευνηδιασμού και δεν υπήρξε απόλυτη συνεννόηση για το τι θα συναντούσε σήμερα, τι θα έβλεπε σήμερα ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος έκατσε να παρακολουθήσει εν τιάστη περιπτώσει για τους όποιους λόγους ο καθένας από εμάς ξεχωριστά αυτό το πανηγύρι? Είναι δυνατόν? Δηλαδή και οι συμβολισμοί, κύριε Καρβουνόπουλο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν τη σημασία τους.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Δείτε ποιον χρησιμοποίησε ο κύριος Ζελένσκι για να αποτυπώσει την εικόνα του Έλληνα ομογενούς από την Μαριούπολη. Δείτε συμβολικά πώς συνέδεσε την παρουσία της ομογένειας με τα τάγματα του Αζόφ. Συνδυάστε όλα τούτα με όλα όσα έχουν ακουστεί την προηγούμενη περίοδο που μεσολάβησε, για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην περιοχή της Ουκρανίας, και νομίζω ότι ο καθένας οδηγείται σε αβίαστο συμπέρασμα για το που πάει το πράγμα. Και ξέρετε κάτι, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ειλικρινά είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος. Η στάση της αριστεράς ποια ήταν? Θα εξαιρέσω το ΚΚΕ που θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε και απέφυγε να παρακολουθήσει, να παραμείνει σε αυτή τη φαρσοκομωδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε? Στήθηκε ενσυνείδητα ένα πλυντήριο του νεοναζισμού σήμερα με εργαλείο το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν σηκώθηκε να αποχωρήσει. Παρέμειναν και χειροκροτούσαν. Ξέπληναν δια του χειροκροτήματος τους νεοναζί της Ουκρανίας. Αυτό έκανε σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν προσέφερε υπηρεσία ούτε στη δημοκρατία, ούτε στο αίσθημα του ουκρανικού λαού για το δικαίωμά του να έχει μια πατρίδα τα σύνορα της οποίας δεν θα παραβιάζονται, ούτε στον περήφανο αγώνα που δίνει γκρόσο μότο για την υπεράσπαση της εθνικής του ανεξαρτησίας. Δεν προσέφερε τίποτα σε όλα τούτα. Αυτό που έκανε ο κύριος Ζελένσκι σήμερα ήταν να χρησιμοποιήσει με τον χειρότερο τρόπο το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ξεπλύνει δύο πράγματα. Τον νεοναζισμό στη χώρα του και την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αυτό έκανε. Κύριε Κυριακόπουλε, επειδή ζούμε σε μέρες που έχουμε φτάσει στο σημείο να καταθέτουμε πιστοποιητικά εντός εισαγωγικών για τις απόψεις μας, έχει σημασία ότι λέτε αυτά τα πράγματα εσείς, γιατί εσείς έχετε γράψει με την υπογραφή σας, το έχουμε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ, έχετε χαρακτηρίσει την ρωσική εισβολή ως στρατηγική ήττα της Μόσχας, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ναι. Και ακούσατε πολλά στα σχόλια. Και άκουσα πολλά. Τα διάβασα, ναι. Θέλω να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τη λογική. Δεν μπαίνετε σε ένα στρατόπεδο για να μπείτε και να το υποστηρίξετε. Και έχει σημασία πως αντιμετωπίζετε και τη ρωσική εισβολή, αλλά και αυτά που έγιναν σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το έχω πει, έχω δεχτεί πολεμική για αυτό που είπα και βεβαίως ανοίγοντας εδώ μια παρένθεση να πούμε ότι έχει εκφυλιστεί τόσο πολύ ο πολιτικός διάλογος, έχει απαξιωθεί τόσο πολύ η πολιτική σκέψη στη χώρα μας, που ό,τι και να πεις, μοιραία θα πρέπει να σε κατατάξουν κάπου. Ακριβώς. Δεν σου αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα να έχεις μια αυτοτελή άποψη, η οποία να είναι στο μέτρο της δικής του δυνατότητας πολιτικά στοιχειοθετημένη και να μπει σε μια επί της ουσίας συζήτηση για αυτήν, και αρχίζει μια ατέρμονα προσπάθεια ανταλλαγής χαρακτηρισμών που δεν οδηγεί πουθενά. Προσωπικά χαρακτήρισα στρατηγική ήττα της Ρωσίας την εξέλιξη που μεσολάβησε μάλλον στη διαχείριση του Ουκρανικού για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν θεωρώ ότι δεν μπορεί για τη Ρωσία τις παραμονές μιας ευρείας εν εξελίξη διεργασίας όπου γίνεται ανακατανομή ισχύως, όπου ανασυντάσσεται η πυραμίδα ισχύως, όπου οι ισχυροί του πλανήτη παίρνουν θέση για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα ο δικός τους ο ρόλος και ο δικός τους ο λόγος στην κορυφή αυτής της πυραμίδας ισχύως, να έρχεται και να αναλώνει τη στρατηγική της στόχευση η Ρωσία, η οποία έχει ευρύτερα, εάν θέλετε, χαρακτηριστικά και διαστάσεις, σε μία περιφερειακή, γιατί τέτοια είναι, σύγκρουση, έστω και αν αυτή θα είναι, αν θέλετε, η αφορμή για να προσπορήσει προσωρινά ή μονιμότερα κάποια επιμέρους γεωπολιτικά και άλλα ωφέλη. Γιατί θα μπορούσε όλο αυτό να το διαχειριστεί διαφορετικά. Θα μπορούσε με ένα διαφορετικό μείγμα επιχειρησιακής δράσης και διπλωματικής παρουσίας, πρώτα απ' όλα, να μην απομυθοποιήσει τη δυνατότητά της σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις της, να αποπνέει δέος και σεβασμό. Αυτό το απομυθοποίησε. Από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε, από τα απλά ζητήματα επιμελητίας, μέχρι τα πιο σύνθετα ζητήματα οργάνωσης
της επιχειρησιακής της, αν θέλετε, παρέμβασης, ήρθε και το γκρέμισε μόνο του, το αποδόμησε. Δεύτερο, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ισχύ με εργαλείο το δέος, το φόβο. Να αποσπάσει με ένα κατάλληλο μείγμα πολιτικών και άλλων χειρισμών αυτά που ήθελε ή τα περισσότερα από εκείνα που θα ήθελε, χωρίς να εκτεθεί σε κινδύνους τέτοιους όπως αυτούς που έχει ήδη εκτεθεί, αλλιώτικους όπως αυτούς που δεν μπορούμε ενδεχομένως να προβλέψουμε, και κυρίως να μην συμβάλλει με τη συμμετοχή της σε αυτή την ιστορία σε μια δραματική τροποποίηση της ατζέντας. Διότι όταν είσαι σε μια φάση όπου κρίνεται η κατανομή ισχύως της επόμενης μέρας και τελικά σύρεσαι στο να κουβεντιάζεις για κυρώσεις, για συνέπειες κυρώσεων, για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσεις τη δική σου απάντηση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες σε πλήγουν έτσι κι αλλιώς, έχεις χάσει το παιχνίδι. Δεν καθοδηγείς εσύ τη ροή των εξελίξεων, σέρνεσαι πίσω από τις επιλογές των άλλων. Βεβαίως έχει μέτρα, έχει δυνατότητες και εργαλεία να αντιδράσει σε αυτή την επίθεση που δέχεται με την μορφή των κυρώσεων. Προφανώς και έχει. Έχει κάμποσα και προφανώς επιχειρεί να τα αξιοποιήσει. Αλλά αυτό ήθελε η Ρωσία. Να μπει σε μια διαδικασία όπου θα δέχεται μια συντονισμένη επίθεση από το ΝΑΤΟ που αναβιώνει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθεί σχηματικά τουλάχιστον να ανασυνταχθεί, ενώ ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης με έντονα αποδομητικά φαινόμενα στις γραμμές της. Όλοι αυτοί να προσπαθήσουν να βρουν ένα modus vivendi διαφορετικό εν όψη του κινδύνου της ρωσικής απειλής και να μπει στο περιθώριο, να μπει στην απέναντι μεριά και να αναζητεί τρόπους για να απαντήσει με μέτρα προστατευτισμού της δικής της κοινωνίας, της δικής της οικονομίας και ούτω καθεξής. Βεβαίως οι κυρώσεις πλήττουν και τις δυτικές χώρες. Ήταν δεδομένο πως θα τις πλήξουν, διότι σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπου υπάρχει αυτή η ευρύτατη αλληλεξάρτηση με πρώτες ύλες, με τραπεζικό σύστημα, με όλους αυτούς τους μηχανισμούς με τους οποίους είναι δομημένο το σύγχρονο χρηματοοικονομικό και παραγωγικό μοτίβο, ήταν φανερό πως οι συνέπειες θα είναι αμφίδρομες. Αλλά αυτό ήθελε. Και αν τελικά έρχεται όλο αυτό να είναι το αποτέλεσμα μιας πολεμικής σύγκρουσης, η οποία κρατά 1,5 μήνα, χωρίς εμφανή αποτέλεσμα. Και αντί να κουβεντιάζουμε για αλλαγή δεδομένων στην πλανητική ισορροπία ισχύως, προσπαθούμε να κάνουμε συμψηφισμό συνεπειών και να σταθμίσουμε ποιος τελικά έχει φορτωθεί το σημαντικότερο βάρος από αυτές τις συνέπειες, αυτό δεν είναι στρατηγική, θα με συγχωρέσετε πολύ. Ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και του πεδίου. Ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι. Αν και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά, τακτική, χειρισμός υπερδύναμης, η οποία έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο ευρύτερο, στρατηγικό και άλλο, και επιχειρεί με τους χειρισμούς της να καθορίσει ατζέντα, αναγκάζοντας τους άλλους να ακολουθήσουν τη δική της περπατησία. Αυτό δεν το είδαμε. Πιστεύετε ότι η Δύση θα το τραβήξει μέχρι τέλους? Γιατί δεν βλέπουμε διάθεση να υπάρξει κάποια εκτόνωση. Το αντίθετο θα έλεγα. Η Δύση αυτή τη στιγμή δεν τη θέλει την εκτόνωση. Για την ακρίβεια, η Αμερική δεν τη θέλει την εκτόνωση, διότι ο τρόπος με τον οποίο δρομολογήθηκε όλη αυτή η ευκαιρία, όλη αυτή η ιστορία, ήταν μια ανέλπιστη ευκαιρία για τους Αμερικανούς να λύσουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις στο ευρύτερο συμμαχικό στρατόπεδο. Η Αμερική κατάφερε, ή τουλάχιστον προσπαθεί να καταφέρει, μένει να αποδειχθεί αυτό στην πράξη, διότι ακόμα προσωρινά ζούμε σε ένα στάτους προσωρινού συμβιβασμού αντιπαραθέσεων και ανταγωνισμών, θα μπορούσε να πει κανένας. Έχει καταφέρει πάντως να μαντρώσει στη λογική ενός επανενεργοποιημένου ΝΑΤΟ, που είχε χαρακτηριστεί προηγούμενα ως εγκεφαλικά νεκρός μηχανισμός, ισχυρές δυνάμεις της Δυτικής Συμμαχίας. Τους Γερμανούς, τους Βρετανούς, τις υπόλοιπες χώρες που έκαναν τα δικά τους παιχνίδια, τους Γάλλους που ενδεχομένως είχαν τις δικές τους βλέψεις στο πλαίσιο της δημιουργίας
ενός παράλληλου συμμαχικού μηχανισμού στον χώρο της Ευρώπης για τη διευθέτηση ευρύτερων περιφερειακών ζητημάτων σημαντικού γαλλικού ενδιαφέροντος κλπ. Έχει καταφέρει να καταλαγιάσουν ή τουλάχιστον προσωρινά να υποχωρήσουν οι εσωτερικές αντιθέσεις από τις οποίες παράσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποία απειλούνταν με σοβαρές αποδομητικές διεργασίες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου και κυρίως έχει καταφέρει να πάρει το πάνω χέρι στη διαχείριση αυτής της ευρείας οικογενειακής υπόθεσης που αφορά τις συμμαχικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Τους πιέζει με την υποχρέωση να αποδεχτούν κυρώσεις βαρύτατες οι οποίες γυρνάνε σε βάρος της Ευρώπης και τελικά έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μια πρώτη στάξους αγορά για το δικό της αέριο. Η Αμερική είχε φροντίσει πρώτα να στήσει μηχανισμούς υγροποίησης, να στήσει το δίκτυο μεταφοράς, να στήσει όλα όσα θα ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει ως μια μεγάλη εξαγωγική χώρα του υγροποιημένου αερίου. Πίεσε μετά τους Αμερικανούς, τους δυτικούς συμμάχους, να αποδεχτούν αυτές τις κυρώσεις και αυτή τη στιγμή ανταλαμβάνει να τροφοδοτήσει τη δυτική αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά εν προκειμένου, με πανάκριβο υγροποιημένο αέριο για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες και αν καταφέρει τελικά να τις καλύψει. Επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο στην κυρία Νούλαν, η κυρία Νούλαν ήρθε εδώ, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τέρμα η αγωγή, ειδικά ο Eastman, ότι θα αγοράζεται LNG, προφανώς εννοούσε το αμερικανικό LNG, το οποίο είναι από 7 έως 10 φορές ακριβότερο για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα έχουμε την εισήγηση του State Department που λέει ναι, να πουλήσουμε F-16 στην Τουρκία. Και όλο αυτό απαντάται από την Αθήνα με το ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εάν δεν ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τι ακριβώς θα περιμέναμε, κύριε Κυριακόπουλε? Έχουμε κατάρρευση, απόλυτη κατάρρευση του εθνικού αφηγήματος. Όλα αυτά τα στοιχεία πάνω στα οποία προσπάθησε την προηγούμενη περίοδο η ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενοι να στηρίξουν την περπατησιά τους για την επόμενη περίοδο με αφορμή την βελτίωση σε εισαγωγικά των ελληνοαμερικανικών σχέσεων έρχεται και καταραίει με πάταγο. Μπήκαμε σε μια διαδικασία εξοπλιστικού εξυγχρονισμού με τη Γαλλία με τα Ραφάλ και τις φρεγάτες. Έρχεται αυτή τη στιγμή το αμερικανικό State Department με την εισήγησή του και προτείνει να αρθούν οι επιφυλάξεις και να απολυθούν τα F-16 στην Τουρκία. Πού πήγε η προνομιακή μεταχείριση? Πού πήγε η προνομιακή θέση στο Αιγαίο? Πού είναι ο κύριος Μενέντες σήμερα? Πού είναι αυτοί οι κύριοι φιλέλληνες οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο να μην υπάρξει την προηγούμενη περίοδο ευνοϊκή μεταχείριση με βάση τα αιτήματα που είχε διατυπώσει η Τουρκία για τα εξοπλιστικά απέναντι στην Αμερική? Πού είναι όλοι αυτοί οι κύριοι σήμερα? Γιατί σιωπούν? Πού πήγε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η μεγάλη υπερδύναμη την συμμαχική απειθαρχία της Τουρκίας, η οποία όλη αυτή την περίοδο κινείται στο πλαίσιο μιας αυτονομημένης στρατηγικής διαχείρισης, η οποία κοιτάζει αποκλειστικά και μόνο τα δικά της ιδιαίτερα και ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους συμμάχους της και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τρίτους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους αντιπάλους της. Μέχρι χτες συγκρούσεις, σήμερα επανασυγκολήσεις, βελτίωση των σχέσεων, απόπειρα τουλάχιστον βελτίωση των σχέσεων με τα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Ή πουλο παιχνίδι με τις τουρκόφωνες περιοχές της Κεντρικής Ασίας για να υπάρξει ένας νέος κύκλος αποσταθεροποίησης που θα την ευνοήσει στα δικά της ιδιαίτερα σχέδια. Διπλό ταμπλό με την Ουκρανία. Και έρχεται αυτή τη στιγμή για όλα όσα έκανε ως χειραφετημένη γεωπολιτική δύναμη. Εγώ δεν την κατηγορώ γι' αυτό. Για όλα όσα έκανε ως χειραφετημένη γεωπολιτική δύναμη και επιβραβεύεται πολλαπλά. Επιβραβεύεται και με αναγνώριση, επιβραβεύεται και με δυναμική διαχείριση των σχέσεών της με τον περιβάλλοντα χώρο στην περιοχή της ευρύτερης γειτονιάς που την αφορά, επιβραβεύεται και με απεμπλοκή των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την ενδιέφεραν
επιβραβεύεται και με υποσχέσεις από την κυρία Νούλαν και όχι μόνο για μια διαφορετική διαχείριση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, και καλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, κυρία Νούλαν, να προβούν στις απαραίτητες υποχωρήσεις, συμβιβασμούς και εν τέλει περίπτωση να αναζητήσουν λύσεις οι οποίες να καταστήσουν βιώσιμη την δυτική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή, και η Ελλάδα, ο προνομιακός σύμμαχος, η νησίδα σταθερότητας, όλα αυτά τα βαρύγδουπα που ακούγαμε την προηγούμενη περίοδο, η Ελλάδα που έχει παραχωρήσει τη μισή της επικράτεια για να γίνει το ορμητήριο των Αμερικανοατοικών σήμερα ενώπιση των εξελίξεων στην Ουκρανία. Ήδη μίλαγα εχθές με έναν φίλο, τον ξέρεις, και έχω κάθε λόγο να το πω, γιατί πια το ανακοίνωσε και ο ίδιος δημόσια, με τον φίλο τον Παντελή του Σαββίδη από τη Θεσσαλονίκη, και μου λέει για συγκεκριμένες πληροφορίες για οπλικά συστήματα που αμπαράρονται στην Μυτιλίνη και φεύγουν για να στηρίξουν το σχεδιασμό των Αμερικανοατοικών στην Κεντρική Ευρώπη. Τα νησιά δι' αυτής της μεθόδου αφοπλίζονται. Το πάγιο αίτημα της Τουρκίας υλοποιείται. Υλοποιείται σιωπηρά. Με έναν λαό που τον έπεισαν, με μια κοινωνία που την έπεισαν, ότι έπρεπε ακόμα και την Ουκρανική σύγκρουση να την εντοπίσω σε ένα ζήτημα που, αν θέλεις, έχει μονάχα μία πλευρά, την ανθρώπινη, την ανθρωπιστική, τα θύματα. Δεν έχει ιστορικές αιτίες που τη γέννησαν αυτή τη σύγκρουση. Δεν έχει ατζέντα παράλληλη, η οποία κρίνεται στον απόϊχο και παράλληλα με την έκβαση αυτής της σύγκρουσης. Δεν έχει ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο ενεργοποιήθηκε και αποβλέπει κάπου με την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης. Δεν έχει ρόλους που διεκδικούνται. Δεν έχει θέση για τη χώρα μας που υποβαθμίζεται. Υπάρχει μόνο μία ανθρώπινη πλευρά. Θύματα και τίποτα άλλο. Πολιτική σκέψη καθυλωμένη. Αν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή υπήρχε αυτή η βρώμικη προσπάθεια, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, αφοπλισμού των ελληνικών νησιών με προσχηματική επιχειρηματολογία όπως αυτή την οποία επικαλείται συνήθως κατόπιν εορτής η ελληνική κυβέρνηση για να εμφανίσει πια τελεσμένα γεγονότα στην ελληνική κοινωνία, θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Και αυτή τη στιγμή διχαζόμαστε μεταξύ μας και επενδύουν οι πάντες σε αυτό το διχασμό, αν είναι περισσότερο ανθρωπιστής ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν. Αν δημιουργούν περισσότερα θύματα με τις επιλογές τους οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι. Μα ο πόλεμος είναι έννοια ταυτόσιμη με την παραγωγή θυμάτων. Δεν παράγει ροδοπέταλα, αλλά πρέπει να δούμε τους όρους. Πρέπει να δούμε τα συμφέροντα. Πρέπει να δούμε το γιατί. Πρέπει να δούμε το ποιος ωφελείται και γιατί ωφελείται. Και επειδή μοιραία έχουμε μπλακεί σε αυτή την ιστορία, πρέπει να δούμε και τι ρόλο επιφυλάσσεται για μας. Αν δηλαδή αυτή η απόπειρα ανακατανομής ισχύως και επαναπροσδιορισμού των όρων της περιφερειακής ισορροπίας πρόκειται να κριθεί σε βάρος μας και αυτή η σε βάρος μας κρίση διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, αφοπλισμό των νησιών, παρέτηση από συγκεκριμένους στόχους στην Κύπρο, διάβαζα σήμερα, υπάρχει σχεδιασμός για να φτιαχτεί υποδομή 6,5 ναυτικά μίλια έξω από το Λαύριο για τις ενεργειακές ανάγκες, και έχει γύρει ζήτημα η Τουρκία ότι έξω από πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε παρεμβάσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Θυμάστε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη όταν ήταν σε εξέλιξη η ιστορία στο Αιγαίο? Ναι. Γιατί διολυστήσαμε, τι έχουμε αναγνωρίσει τελικά? Γιατί σύρεται εκεί η χώρα? Ποια συγκατάθεση πολιτική ή άλλη έδωσε ο Έλληνας πολίτης σε αυτή των πραγμάτων εξέλιξη? Ποια? Ο Έλληνας πολίτης... Εκτιμιζόμαστε σήμερα στόχους που υποτίθεται έχουμε μεν και διατηρούμε το δικαίωμα όποτε εμείς θέλουμε και κρίνουμε πως είναι σκόπιμο να τους υλοποιήσουμε, ή έχουμε παραιτηθεί δια της μία ασκήσεως αυτών των δικαιωμάτων πλήρως οριστικά και αμετάκλητα, και κάποιοι άλλοι χειροκροτούν και πίνουν στην υγεία των κοροϊδών? Ξέρετε, ο Έλληνας πολίτης είναι στο σκοτάδι σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν του παρέχεται από πουθενά ενημέρωση για το τι συζητά η πολιτική του ηγεσία.
σε αυτό το κλίμα που πολύ σωστά έτσι περιγράψατε, είδαμε ξαφνικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πηγαίνει και να γευματίζει με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχοντας και τη συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και προσπαθεί ο κόσμος να καταλάβει, ενώ την ίδια ώρα ακούει και κάποιες, έτσι θα μου επιτρέψετε να σας πω, επικίνδυνες απόψεις που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, ότι τι να κάνουμε, είμαστε ένα χρεοκοπημένο κράτος και άρα δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, τα διαβάζεις αυτά και τα ακούς και δεν ξέρεις από ποιον μπορεί να διακινείται τέτοιο πράγμα και αν πραγματικά προσπαθούν να το περάσουν οι κοινοί γνώμοι. Δεν υπάρχουν μόνο οι επικίνδυνες απόψεις, κύριε Καρβουνόπουλε. Υπάρχει ένας κόσμος, μια μικρή μερίδα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει, η οποία διαχειρίζεται από σωστή σκοπιά αυτές τις προκλήσεις. Έχει μια σωστή προσέγγιση, αναδεικνύει, ξεσκεπάζει, αποκαλύπτει, αποσαφηνίζει. Ποια είναι η διαφορά όμως? Οι φορείς των επιζήμιων απόψεων, των επικίνδυνων απόψεων, αυτή τη στιγμή ασκούν πολιτική εξουσία. Πολιτικοποιούν τη δράση τους, πολιτικοποιούν την παρουσία τους. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι οι υγιείς φωνές, έχουν μείνει σε αυτό, στο ότι εκφράζουμε μία σωστή, μία υγιή άποψη για τα εθνικά θέματα. Εκεί αρκεί αυτό. Πώς αυτή η υγιής άποψη θα μετατραπεί σε πολιτικό ρεύμα, το οποίο θα απαιτήσει άλλες πολιτικές, θα επιβάλλει άλλες λύσεις, θα αναδείξει άλλες δυνάμεις, θα μεριμνήσει για να συμπαραστήρει σε μια διαφορετική των πραγμάτων κατεύθυνση την πορεία της ελληνικής της χώρας μας, της πατρίδας μας. Αναρωτηθήκαμε γι' αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι να δικαιωθούμε στο διήνεκες. Το πρόβλημα δεν είναι να πούμε μετά από κάποιο καιρό, ξέρετε κάτι, να παιδιά σας τα έλεγα. Εκεί πήγαινε το πράγμα. Δικαιώθηκα. Και τι έγινε που δικαιώθηκα? Στο βασικό πρόβλημα του πώς αποτρέπουμε αυτή την εξέλιξη είναι που επήγε να δοθούν απαντήσεις. Και οι μεν επιζήμιες απόψεις αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους το κλειδί της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή αποφασίζουν, διαχειρίζονται, υλοποιούν. Περπατάνε διεθνείς σχέσεις. Αλυσοδένουν τη χώρα, υπογράφουν συμφωνίες. Κλειδώνουν οι παναχωρήσεις. Σερβίρουν τελεσμένα. Και εμείς απλά αποκαλύπτουμε τη μιζέρια. Μα υπάρχει. Και υπάρχουν και 10 φορές που την αποκαλύπτουν. Και τι έγινε? Τι θα αλλάξει? Έχετε δίκιο, κύριε Ακόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί οι εξελίξεις από ό,τι φαίνεται θα τρέξουν γρήγορα και στο διεθνές επίπεδο, αλλά και στα δικά μας. Και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα υπέροχα άρθρα σας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.